Να δούμε την ουδέποτε, επιμαχή φράση. Ουδέποτε, εγώ την έχω εδώ. Δημοσιεύεται και πέστε... σήμερα στον τύπο της δεξιάς. Αγγλιστή και από τη μετάφρασή τη. Μπράβο. Έχουν κάνει ήδη. Λοιπόν, να δούμε αν είναι αυτή η ακριβής μετάφραση, αν συμφωνείτε. Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του δημόσιου τομέα. Επί χρόνια αποφεύγαμε να τα θίξουμε. Ήταν ένας βολικός τρόπος να ζούμε, αλλά ταυτόχρονα και τεμπέλικος. Το lazy τεμπέλικος, δεν θα το ερμηνεύετε κι εσείς. Είναι, κυρία Σταϊκό. Και τώρα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ποιανού είναι, είναι ο τεμπέλικος τρόπος να ζούμε, ποιο είναι των εργαζομένων. Εσείς θα μου πείτε. Οι εργαζόμενοι θα αντιμετώπιζαν τα θέματα του δημόσιου τομέα. Είναι ένας βολικός και τεμπέλικος τρόπος του συστήματός μας. Mm. Δεν το λέμε αυτό σε όλους τις νότες, τους τόνους, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν το είπε ο κύριος Αλογοσκούφης εις βάρος του κυρίου Καραμαλή όταν είπε ότι του έλεγε πάντα άστο για αργότερα. Δεν το λέει η Διεθνής Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλοι όσοι ασχολούνται με την οικονομία. Δεν το λένε εκατοντάδες άρθρα στον ελληνικό τύπο και στον διεθνή τύπο ότι τόσα χρόνια αφήσαμε και έγινε το ζήτημα και έφτασε εκεί που έφτασε. Τότε γιατί έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα. Αν τα λύναμε τα προβλήματα όλα εγκαίρως, γιατί ο δημόσιος τομέας ξέφυγε από τον ελεγχό μας και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε το χρέος, το έλλειμμα και δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Να σας κάνω μια ερώτηση που μου ήρθε έτσι στο μυαλό την ώρα που ενημερωνόμουν. Όχι, για όλο θέλω αυτό να σας πω θέμα. Κάτι όμως, γιατί έχει σημασία. Για το ψεύδος και η συκοφαντία έχει ορισμένο όριο. Να σας ρωτήσω και κάτι. Έχω γράψει βιβλίο, όχι άρθρο. Ναι. Βιβλίο όπου εξηγώ γιατί ο Έλληνας εργαζόμενος. Mm-hmm. Εργάζεται περισσότερο από το μέσο όρο της Ευρώπης και πληρώνεται λιγότερο. Και η απάντηση που δίνω είναι η έλλειψη παραγωγικότητας, δηλαδή η αναφορά στην οργάνωση της παραγωγής. Έχω ολόκληρο βιβλίο γράψει για αυτό το θέμα. Πώς θα μπορούσα να πάω σε Κωνσταντινούπολη να πω το αντίθετο. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Πώς θα μπορούσα κύριε να εκθιάσω την κατάσταση στην Τουρκία, η οποία προφανώς οφείλεται σε μια αυξημένη εργατικότητα των ανθρώπων, η οποία όμως οφείλεται σε καταναγκασμό. Οφείλεται σε χαμηλούς μισθούς, οφείλεται σε πιέσεις και συνέλευση εργασιακών δικαιωμάτων. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Πάγκαλε. Πέστε μου για ποιο λόγο, κατά τη γνώμη σας, η τουρκική εφημερίδα η Χουριέτ βγήκε με τον τίτλο αυτό Τζίτζικες και Μέρμικες, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί το άρεσε. Και παρέθεσε παραποιημένο αυτό που είπατε, γιατί δεν το έβαλε ακριβώς έτσι. Εγώ δεν είμαι συνεργάτης της Χουριέτ. Και έτσι μεταφέρθηκε και μέσα στη χώρα. Εγώ δεν είμαι συνεργάτης της Χουριέτ. Συνεργάτης της Χουριέτ είναι ο κύριος Μιχελάκης και αυτοί που επήραν όλα τα κείμενα από αυτόν και τελικά τα δημοσιεύουν θρασίτατα και ισχυρίζονται στους τίτλους τους και στις δηλώσεις το αντίθετο από αυτό που λένε οι δηλώσεις της Χουριέτ. Εγώ δεν είμαι σειράς. Δεν μπορώ να απολογηθώ, ούτε με ενδιαφέρει. Θέλετε να μου πείτε ότι ναι, δημοκρατία σας στοχοποιεί. Συνάδελφοί σας είναι. Όχι, σας ρωτάω, γιατί, σας ρωτάω γιατί μπορεί να τώρα δεν ξέρετε γιατί θέλουν αυτοί. Όχι, καθόλου δεν ήθελε να στοχοποιήσει. Όχι, το όλο δημοσίευμα είναι υπέρ εμού, δεν είναι αντίον. Όχι, λέω γιατί νομίζετε ότι σας στοχοποιεί η Νέα δεν Δημοκρατία. Δεν με στοχοποιεί η Χουριέτ. Όχι, όχι, για τη Νέα Δημοκρατία μιλάω. Γιατί η Νέα Δημοκρατία θέλει κάτι να κάνει. Τώρα έχει επιδιώξει, έχει επιλέξει τη μέθοδο του character assassination. Θεωρούν για διάφορους λόγους ότι είμαι ένας εμφανής στόχος και θέλουν να υπαγορεύσουν στον Πρωθυπουργό τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί την κυβέρνησή του. Ακόμα και η συμβαθής κυρία Πετούρια είπε πριν ότι συζήτησε η κυβέρνηση και είπε στο να αφήσουμε τον Μπάγκαλο στη θέση. Πολιτικοί μας συντάκτες. Ναι, ναι, ναι. Όχι, είπε ότι επειδή το ζητάει η Νέα Δημοκρατία, δεν πρόκειται να υπάρξει οποιαδήποτε τέτοια. Ερμηνεύει, ας πούμε, την κυβέρνηση, την οποία εγώ, όπως ξέρετε, είμαι αντιπρόεδρος. Έτσι. Εντάξει. Και λέει τώρα η κυρία Πετούρη. Εσείς ξέρετε ότι η άποψη της κυβέρνησης επί του αντιπροέδρου. Κύριε Πάγκαλε, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εσείς πρώτα. Όχι, δεν κάνω καμία κριτική στην κυρία Πετούρη. Οι δημοσιογράφοι έχουν την ελευθερία να μιλούν με τα στοιχεία τους. Δεν κάνω καμία κριτική στην κυρία Πετούρη. Πολύ καλά κάνει και το λέει αυτό η κυρία Πετούρη. Με τα στοιχεία τους και με το σχολείο τους ακόμα. Σας λέω μέχρι ποιο σημείο έχει φτάσει η επίθεση που κάνει η Νέα Δημοκρατία εναντίον μου. Η Νέα Δημοκρατία κάνει αυτό το. Εμφανίζει αυτό το σύστημα. Αυτοί που την ενοχλούν. Αυτοί που στηρίζουν την πολιτική του Γιώργου Παπανδρέου και της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα τα οποία τους είναι προσφυγή, είναι στόχοι. Στόχοι αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάριν, είμαστε οι δύο εμείς, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου και εγώ. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος γι' αυτό. Να σας κάνω όμως μια ερώτηση. Βεβαίως είδαμε ότι αυτό το οποίο είπατε στην Κωνσταντινούπολη δεν θα μπορούσε κανείς να το παρεξηγήσει εύκολα. Όμως είχαν προηγηθεί άλλες δηλώσεις σας, οι οποίες σωρευτικά έφτασαν στο σημείο να δίνουν, αν μπορώ να το πω έτσι, το πάτημα, την οποιαδήποτε πλέον λέξη, να την παίρνει κάποιος που θέλει για ένα δικό του στόχο. Θέλει. Εδώ είναι ο υπεύθυνος εκφραστής της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θέλω να σας κάνω άλλη ερώτηση. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε... Είναι ο κύριος Σαμαράς που μιλάει με το στόμα. Κύριε Μιχελάκη. Μάγκαλ, εσείς έχετε μετανιώσει που μιλάτε με τόσο θάρρος. Υπεύθυνος πολιτικά, ηθικά και αισθητικά.
υπεύθυνος πολιτικά, ηθικά και αισθητικά για όλα αυτά που έκανε ο κ. Μιχελάκης και είπε αυτές τις τρεις μέρες και για την τελευταία του ανακοίνωση, είναι ο κ. Σαμαράς. Και εγώ αυτόν καταγγέλω. Εσείς έχετε μετανιώσει που πάντα έτσι μιλούσατε ελεύθερα και λέγατε τα πράγματα με το όνομά τους. Σε αυτή την τελευταία φάση, όπου τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα στη χώρα, αυτά που πάντα εσείς λέγατε με αυτό το δικό σας τρόπο, έχουν όλα πάρει αρνητική ερμηνεία, για να σας το πω έτσι. Εσείς πιστεύετε ότι κακώς τα έχετε πει αυτά που κατά καιρούς έχετε πει? Ακούστε να σας πω, κυρία. Το μαζί τα φάγαμε. Εδώ και χρόνια ακούω ότι κακώς διορίζονται άνθρωποι με ρουσφέτη στο δημόσιο. Εδώ και χρόνια ακούω ότι αυτοί οι άνθρωποι που διορίζονται με ρουσφέτη στο δημόσιο είναι ακατάλληλοι για αυτή τη δουλειά και ότι έχουμε χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών στο δημόσιο και ο πολίτης ταλαιπωρείται. Αυτά το λέμε όλοι σε όλους, όλη την ώρα. Όταν κάποιος βγαίνει αυτά και τα σχηματοποιεί και παράγει πολιτική, γίνεται αντικείμενο επιθέσεων. Δεν με ενδιαφέρει, κύριε Στάι. Έτσι, εγώ δεν θέλω να αρέσω σε όλους, δεν θέλω καν να αρέσω στην πλειοψηφία. Θέλω να λέω την αλήθεια και θα την λέω. Και επί του προκειμένου. Ακόμη και αν έχει στραφεί κομμάτι του κόσμου εναντίον σας. Είναι άλλου είδους συζήτηση όμως αυτή. Μπορεί ένα κομμάτι του κόσμου, καταρχήν αυτοί που διορίστηκαν στο δημόσιο μυρουσφέτη είναι μερικές εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ανάμεσά μας, ότι είναι συμπολίτες μας και έχουν και αυτά τα δικαιώματά τους, και ένα δικαίωμα από αυτά που έχουν είναι να μην τους αρέσει αυτό που λέω. Του ενοχλεί βαθύτατα στην ίδια την ύπαρξή του. Έτσι. Στον τρόπο με τον οποίο βρέθηκαν εκεί που βρέθηκαν και κάνουν αυτό που κάνουν. Αυτό είναι όμως άλλο πράγμα και άλλο είναι να επινοεί φανταστικές δηλώσεις ο εκπρόσωπος του μεγαλύτερου κόμματος της χώρας μετά το ΠΑΣΟΚ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης δηλαδή, γιατί είπε αρχικά ότι έχω κάνει δήλωση προς τον τουρκοδημοσιογράφο. Δεν έχω κάνει. Είπε ότι έδωσα συνέντευξη στον τουρκοδημοσιογράφο. Δεν έχω δώσει. Και τελικά είπε ότι είπα ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες και Τούρκοι εργατικοί. Και από το κείμενο που ο ίδιος έδωσε στη δημοσιότητα, βγαίνει ότι έχω πει τελείως διαφορετικά πράγματα. Μπορώ να σας πω κάτι, κύριε Πάγκαλε. Εσείς όμως για τον ακόμη ίδιο... και το άλλο που λέγεται τράπεζα, το... αν θέλετε. Και θα, το πούμε και γιατί, θα το πούμε και για τη Finance Bank. Πέστε μου, και εσείς όμως για τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κάνατε και εσείς βαρύτατες δηλώσεις. Τον είπατε συμβόλαιο. Όχι, αφήστε μου να σας κάνω την ερώτηση. Τον είπατε ακροδεξιό τσικό. Θα μπορούσε δηλαδή να πει κανείς ότι έχουν ανταλλαγή εδώ πέρα βαρύτατες εκφράσεις. Σας λέω ότι αυτή η ιστορία. Οι οποίες καλό θα ήταν να μην έχουν ανταλλαγή κυρία καθόλου. Σάι, αυτή η ιστορία αρχίζει με μία ανακοίνωση, η οποία είναι εδώ, την έχω μπροστά μου. Ναι, και η οποία ξεκινάει ως εξής. Ναι. Ο κύριος μαζί τα φάγαμε ξαναχτύπησε. Ναι. Εγώ τον κύριο Μιχελάκη δεν τον λέω κύριο Τσικό, θα μπορούσα να τον πω, αφού μου το δίνεται ως έμπνευση τώρα. Όχι, το είπατε εσείς, ανακοίνωσή σας. Ναι. Στην τρίτη, στην τέταρτη ανακοίνωση. Θέλετε να κάτσω να στρέψω την άλλη παριάν? Δεν είμαι αυτή τη θεωρία εγώ. Αν ήθελα να στρέφω την άλλη παριάν, θα ακολουθούσα άλλους δρόμους. Ξέρετε γιατί σας το ρωτάω αυτό. Στην κουβέντα που κάναμε πριν και που σας ρώτησα, αν έχετε σκεφτεί μήπως δεν θα έπρεπε να είστε ο εαυτός σας που ήσασταν πάντα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Κύριε Στάι, εδώ δεν είναι θέμα εαυτού. Σας το ρωτάω. Δεν είναι ξέρετε θέμα γιατί σας το ρωτάω. Σας παρακαλώ να μην γενικεύσουμε τη συζήτηση. Με καλέσετε για τις συγκεκριμένες δηλώσεις του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, να σας πω όμως γιατί σας το ρωτάω. Για τις εκδηλώσεις αυτές, οι οποίες είναι ψευδείς και καταγέλαστες και συκοφαντικές, ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας θα απολογηθεί όπου πρέπει, όποτε πρέπει. Τι εννοείτε? Θα υπάρξει. Θα κάνω αγωγή εναντίον του. Και θα ζητήσω ικανοποίηση. Και ας αποφανθούν τα δικαστήρια ότι εγώ είμαι υβριστής και ότι αυτός δεν είναι, ότι εγώ έλεγα αυτά που λέει αυτός ότι έλεγα και ότι αυτός δεν με συκοφαντεί κτλ. Θα αποφανθούν τα δικαστήρια και θα δούμε ποιος θα εγκύρω. Κάνετε εναντίον προσωπικά του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας ή και εναντίον του κόμματος? Εναντίον του προσωπικά και εναντίον όποιον άλλο θέλω, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε. Μάλιστα. Και εναντίον όσων τα έχουν επαναλάβει. Ξέρετε γιατί σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις? Δεν σας τις κάνω από νοσηρή περιέργεια, ούτε γιατί θέλω να κάνουμε μια συζήτηση η οποία θα βγάλει τέτοια στοιχεία. Προσωπικά σαν δημοσιογράφος στενοχωριέμαι όταν βλέπω αυτού του τύπου τις επιθέσεις και αυτού του τύπου τις εκφράσεις. Και εγώ στενοχωριέμαι πάρα πολύ για την κατάπτωση του ελληνικού τύπου και των Ελλήνων δημοσιογράφων. Πάρα πολύ στενοχωριέμαι. Σας το ρωτάω αυτό γιατί... Εάν συνεχίσουμε και ξεκινήσουμε μάλλον μια τέτοια ιστορία, έχω την αίσθηση ότι δεν πάμε πουθενά. Πάμε σε δικαστήρια, κυρία Σταρή, τα οποία θα αποφασίσουν.
Γι' αυτό υπάρχουν τα δικαστήρια. Mm-hmm. Όταν δύο άνθρωποι έχουν διαφορετική αντίληψη για τα πραγματικά γεγονότα, όπως φαίνεται εδώ, mm-hmm. έτσι και για τα στάνταρτ mm-hmm. της ηθικής και της καλής συμπεριφοράς, τότε τα δικαστήρια αποφασίζουν. Πώς αλλιώς να αποφασίσουμε. Ναι. Να πειμαχήσουμε, δεν υπάρχει. Φαντάζομαι ότι όταν είπατε πως στενοχωριέστε για τους Έλληνες δημοσιογράφους, δεν εννοείται συλλήβδη τους Έλληνες δημοσιογράφους. Εννοώ για πολλούς Έλληνες δημοσιογράφους οι οποίοι ναι. επινοούν γεγονότα και τα παραποιούν, και γι' αυτό το λόγο χιλιάδες Έλληνες εγκαταλείπουν σιγά σιγά την ανάγνωση του εντύπου του τύπου. Και την ανάγνωση των ανακοινώσεων. Αυτές οι ανακοινώσεις που έχουμε βγάλει εκατέρωθεν, θα ξέρετε πώς συλλήφθησαν, διαβάσουν. Οι περισσότεροι θα μείνουν με μια αφηρημένη ιδέα ότι κάτι ελέγχθη από εδώ και από εκεί και θα δουν το δελτίο σας, που είναι από τα καλύτερα. Αλλά πόσοι θα δουν το δελτίο σας, έτσι, και πόσοι θα ξέρουν τι ακριβώς ελέγχθηκε. Γι' αυτό και αυτή η συκοφαντία, η επίθεση δηλαδή, με άσχετα γεγονότα και μη πραγματικά επιχειρήματα από ανθρώπους που έχουν τόσο υπεύθυνη θέση, δεν πρέπει να περάσει. Δεν θα περάσει. Να σας ρωτήσω γιατί η Νέα Δημοκρατία μέσω του εκπροσώπου της ζητάει την παρέμβαση του Πρωθυπουργού και ζητάει γιατί, να σας μετακινήσει. Να σας πω τώρα, είναι κακόγουστο, φοβερό. Εγώ βρίσκω ότι είναι φοβερά κακοί τρόποι να ζητάει ένα κόμμα να επεμβαίνει σε εσωτερικά. Δεν συμβαίνει αυτό. Όχι, η αντιπολίτευση κάθε φορά δεν κάνει τέτοιες θεματικές κινήσεις. Ας κάνουν μομφή αν νομίζουν ότι κάποιο μέλος της κυβέρνησης είναι τέτοιο που να πρέπει να επισημανθεί η ιδιαιτερότητά του και κάνει κακό εις την χώρα κατά τρόπο ιδιόμορφο και εξαιρετικό, μας κάνουν μομφή. Δίνεται στους θεσμούς μας, υπάρχει έννοια της προσωπικής μομφής. Ας κάνουμε μομφή να πάμε στη Βουλή και να τα συζητήσουμε. Μάλιστα, να σας ρωτήσω τι είναι κάτι, αυτά τώρα, βγάλει τον μπάγκαλο. Πολύ... Και ποιος είναι τώρα ο κύριος Σαμαράς που θα υποδείξει για το εκπροσώπο του στον Πρωθυπουργό πώς θα συνθέσει ο Πρωθυπουργός στην κυβέρνησή του. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Κύριε Πάγκαλε, συγγνώμη που θα σας το ξαναπώ, αλλά παγίως η αντιπολίτευση υποδεικνύει στην κυβέρνηση να βγάλει έναν υπουργό, να παρετήσει έναν άλλον υπουργό. Εμείς ουδέποτε το κάναμε αυτό. Ουδέποτε το κάναμε. Εμείς ασκούσαμε κριτική σε συγκεκριμένους υπουργούς. Νομίζω ότι έχει γίνει. Ουδέποτε κάναμε έκκληση στον Πρωθυπουργό να αλλάξει τη σύνθεση της κυβέρνησης. Αυτά είναι γελία πράγματα. Πρώτη φορά γίνονται στην πολιτική ζωή της χώρας. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, επειδή είστε νεότατοι, ότι εγώ έχω 30 χρόνια, 30 χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτά τα γελία πράγματα δεν έχουν συμβεί ποτέ. Να βγαίνει αρχηγός κόμματος αντιπολίτευσης την πρωτοβουλία να υποδεικνύει στον Πρωθυπουργό τη σύνθεση της κυβέρνησής του. Παρετήσεις υπουργών έχουν ζητήσει πάρα πολλές φορές. Άλλο είναι αυτό. Για συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά εδώ, άμα πάρετε τη Νέα Δημοκρατία, θα δείτε ότι έχει ζητήσει τις παρετήσεις όλων των υπουργών για μια δεκαετία λόγου στον καθένα. Μάλιστα. Δηλαδή, λοιπόν, έτσι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κυβέρνηση. Θα εξαντλείται όλη η Βουλή, αν συνεχίζαμε έτσι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Όχι, δεν είπαμε για το Finance Market. Έχει σημασία γιατί εκεί. Και εκεί λέει ψέματα. Λοιπόν. Και εκεί λέει ψέματα. Εγώ είπα. Για τη Finance Bank τι είπατε. Εγώ είπα ότι η Finance Bank, ότι όταν αγόρασε η Εθνική Τράπεζα, είπε την ηγεσία του κ. Ράπογλου τη Νέα Δημοκρατία. Όταν αγόρασε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, τη Finance Bank, την τουρκική τράπεζα, τότε διάφοροι πατριώτες είχαν πει ότι είναι αντιπατριωτική πράξη αυτή και δεν πρέπει να γίνει. Ναι. Είναι άλλο θέμα το τίμημα της Finance Bank, για το οποίο πράγματι είχαμε διαφωνήσει και εγώ και άλλοι. Συγγνώμη, αυτό δεν το είχαν πει στελέχη του Πασόκ. Όχι, ποτέ. Αυτό που εμείς λέγαμε ήταν ότι το τίμημα ήταν υπερβολικό. Και αυτό είναι ακόμα προς εξέταση και προς συζήτηση. Αρνητική θέση είχατε. Άλλο είναι αυτό. Μα όχι, σημασία όμως. Να δουλέψει και το μυαλό μας. Έτσι, μην αποκλωθούμε τελείως. Άλλο είναι το τίμημα και άλλο είναι να λες ότι. Αυτοί λέγανε ότι. Το τίμημα, μόλις... συγγνώμη, δεν με συγχωρέστε. Τώρα που γιατί δουλεύει το μυαλό μου. Το τίμημα είναι το καθοριστικό στοιχείο. Ναι, αλλά δεν λέγαμε, ότι είναι πατριωτική οι λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει η Εθνική να πάρει μια τουρκική τράπεζα. Ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτοί λέγανε, και το θυμάμαι πολύ καλά τώρα, ότι όταν θα πάρει η Εθνική τη Finance Bank, οι Τούρκοι μόλις μάθουν ότι πλέον η Finance Bank είναι ελληνική τράπεζα, mm-hmm. θα σηκωθούν να φύγουν. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή ο τζίρος της Finance Bank έχει υπερπολαπλασιαστεί, είναι μια από τις πιο κερδοφόρες τράπεζες της Τουρκίας και είναι μια εξαιρετικά κερδοφόρος τράπεζα λόγω της οικονομικής ανάπτυξης της Τουρκίας, του ομίλου της Εθνικής, και βοηθάει τη μητρική τράπεζα, την Εθνική. Είναι μια πολύ καλή δουλειά που έκανε η Εθνική στην Τουρκία και δείχνει το δρόμο στο να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες στο εμπορικό και στο επίπεδο των επενδύσεων. Αυτό έτσι είπα. Είναι, έτσι είναι για τη Finance Bank. Αυτό είπα. Λοιπόν. Και μου κατελογίστηκε αυτό. Μάλιστα, λοιπόν. Γιατί το είπα. Λοιπόν, να διαλέξει ο κ. Σαμαράς είναι με τον κ. Φαΐλο Κρανιδιώτη
Τώρα παρεμβαίνετε εσείς τα εσωτερικά της εξωτερικής αντιπολίτευσης. Είναι με τους ανθρώπους οι οποίοι ασκούν οικονομικές αναλύσεις και γνωρίζουν οικονομικά. Τώρα παρεμβήκατε εσείς στα εσωτερικά της εξωτερικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι εσωτερικά, είναι μια οποία σχέση. Είναι εσωτερικά, δικά του. Δεν ξέρω καν αν είναι μέλος. Τέλος πάντων, δικά του είναι. Είναι του αρχηγού της εξωτερικής αντιπολίτευσης θέμα με ποιους θα συνεργάζεται και θα συνομιλεί. Λοιπόν, να ξέρουμε και εμείς, για να μπορούμε να συζητήσουμε.